Μπήκαμε στο μάτς με χιλικά. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, ψάξαμε τον γκολ. Σώσαμε έσοδα την ομάδα που χρειαζόταν σε κάποιες φάσεις. Και συνεχίζουμε δυνατά. Μάτς πάμε δυνατά τώρα. Πρόσφατα συμμετείχες και με το κλιμάκι της Εθνικής, την Εθνική K16. Τι εμπειρίες αποκόμισες από εκεί? Οι εμπειρίες στην Εθνική είναι πάρα πολλές. Παίζεις για το εθνόσυμο, παίζεις με πάθος, με ψυχή. Τα δίνεις όλα σε κάθε προπόνηση και αγώνα. Για να έχει ο προπονητής μια ολική εικόνα για σένα. Διότι ξεκινάει και τώρα και το Euro 2013. Σίγουρα το επίπεδο εκεί ήταν πιο υψηλό και... Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στα καθήκοντά σου για κάθε θέση ενός παίκτη. Και πρέπει να δουλεύεις και να πας ψηλά. Ωραία. Και δύο λόγια για τον προπονητή σου εδώ, τον κύριο Στέλιο Σεραφίδη. Ο κύριος Στέλιος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δουλεύει. Είναι σε μια ηλικία που κανονικά θα έπρεπε να έχει σταματήσει, αλλά θέλει να δουλέψει στους θεματοφυλάκες μας. Και πιστεύεις ότι κάθε εβδομάδα είναι εδώ πέρα μαζί μας. Πιστεύεις ότι σου έχει δώσει ορισμένα στοιχεία ώστε να μπορείς να... Ναι. Από την αρχή που ήμουν στις Ακαδημίες ΣΑΕΚ, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε ατέλειες που είχα μέσα στον αγώνα και στην προπόνηση. Και πιστεύω ότι είναι μεγάλος τρίλος ΣΑΕΚ και θα